Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Βαν Ρομπόι. Τον ενημέρωσα για τις μεγάλες και επίμονες προσπάθειες που κάνουμε, που είναι επίμονες και επίπονες, για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας και για να φανούμε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας. Έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει, εφόσον όλα πάνε καλά, έγκαιρη αποδέσμευση της επόμενης δόσης που θα κατευθυνθεί κυρίως στο εσωτερικό της χώρας μας για να αποδεσμευθεί η ρευστότητα, που επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι την έχουμε ανάγκη προκειμένου να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε την οικονομία μας. Αυτό μάλιστα γίνεται πλέον πιο ρεαλιστικό μετά και τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της, ο κύριος Ντράγκη. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι λοιπόν κρίσιμη σημασίας για να πετύχει η προσπάθεια της Ελλάδας. Γιατί, όπως είπα και στον κύριο πρόεδρο, οι αντοχές των Ελλήνων έχουν φτάσει στα όρια τους και οι θυσίες τους πρέπει να πιάσουν τόπο. Και αυτό σημαίνει ανάκαμψη της οικονομίας το ταχύτερο δυνατόν.